σημερινό βιντεάκι θα κάνω ένα tag το οποίο ονομάζεται 40 ερωτήσεις για το μακιγιάζ και το είδα από το κανάλι της Σκέτης και λέγεται το κανάλι της Art KT. Θα σας το έχω από κάτω να το δείτε το βιντεάκι της και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αυτό το tag αφορά ερωτήσεις καθαρά για μακιγιάζ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Πόσες φορές πλένετε το πρόσωπό σας καθημερινά? 1 με 2 φορές. Τι τύπο δέρματος έχετε? Μεικτό λιπαρό. Ποια προϊόντα χρησιμοποιείτε για το πλύσιμο του προσώπου σας? Χρησιμοποιώ αυτό εδώ το τζέλ καθαρισμού της Απιβίτα. Είναι με πρόπολη και κίτρο για μεικτά λιπαρά δέρματα. Με μόνο λίγο προϊόν κάνει πολύ αφρό και καθαρίζει όλο το πρόσωπο πολύ καλά. Καθαρίζει πολύ καλά και την περιοχή των ματιών. Αφαιρεί και το αδιάβροχο μακιγιάζ. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Δεν τζούζει καθόλου τα μάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνετε απολέπιση? Αν ναι, κάθε πότε? Κάνω 1 με 2 φορές τη βδομάδα. Τι μάρκα χρησιμοποιείτε για το καθημερινό πλύσιμο του προσώπου σας? Όπως σας έδειξα πιο πριν, χρησιμοποιώ το cleansing της Apivita. Ποια ενυδατική κρέμα χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ επίσης ένα προϊόν της Apivita. Είναι αυτή εδώ η ενυδατική από τη σειρά Aquavita. Είναι για μεικτά λιπαρά δέρματα. Είναι 24ωρη ενυδατική και έχει SPF 10. Έχετε φακίδες? Ναι, έχω. Τώρα δεν φαίνεται γιατί έχω φορέσει BB cream, αλλά έχω. Χρησιμοποιείτε κρέμα ματιών? Ναι, χρησιμοποιώ από την ίδια σειρά με την κρέμα προσώπου που σας έδειξα. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ από την Απιβίτα επίσης. Έχετε τάση ακμής? Γενικά όχι. Βγάζω όμως τον τελευταίο καιρό έτσι ένα-δύο σπυράκια. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε make-up? Χρησιμοποιώ 1 με 2 φορές τη βδομάδα που θα βγω έξω για ένα ποτό βράδυ. Κυρίως τότε, δεν το προτιμώ για καθημερινή χρήση. Χρησιμοποιώ πιο πολύ BB cream. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το καλύτερο make-up, υγρό ή stick? Πιστεύω ότι και τα δύο είναι πολύ καλά, αλλά για διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, το υγρό make-up θεωρώ ότι είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, ας πούμε, γιατί δεν είναι τόσο βαρύ, ενώ το stick είναι πολύ βαρύ make-up. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείτε έτσι σε πιο ειδικές περιπτώσεις, ας πούμε, σε περιπτώσεις δηλαδή που θέλετε να είστε όλη μέρα έξω από το σπίτι και θέλετε πολύ καλή κάλυψη, σε ένα γάμο, ας πούμε. Τι make-up χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ το υγρό make-up της Kryolan, είναι αυτό εδώ. Σας το έχω ξαναδείξει, είναι στην απόχρωση NB. Ποιο concealer προτιμάτε? Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ το Healthy Mix της Bourjois. Είναι αυτό εδώ, στην απόχρωση 51 και το λατρεύω. Είναι αρκετά καλυπτικό και φωτίζει και κάτω από τα μάτια. Γενικά το θεωρώ πολύ καλό concealer. Το μόνο μείον που θα μπορούσα να πω για μένα ότι έχει είναι η συσκευασία του, γιατί πρέπει να το πιέσεις για να βγει προϊόν και είναι λίγο έτσι κουραστικό κάποιες φορές να πιέζεις και να μην βγαίνει. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλό. Χρησιμοποιείτε lip balm? Εννοείται ότι χρησιμοποιώ. Δεν πάω πουθενά χωρίς lip balm. Και το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ τη Σαπιβίτα, του Propolyn. Είναι αυτό εδώ. Μέσα είναι έτσι, δεν έχει κάποιο χρώμα. Είναι super super ενυδατικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω γενικά δοκιμάσει αρκετά προϊόντα τέτοια και κυρίως από την Απιβίτα. Αυτό είναι το μόνο που μου άρεσε τόσο πολύ και έχει και πολύ ωραίο άρωμα, πολύ διακριτικό. Ποια είναι η γνώμη σας για τις εύθικες βλεφαρίδες? Γενικά μου αρέσουν οι έντονες βλεφαρίδες και μου αρέσουν και οι ψεύτικες βλεφαρίδες γιατί κάνουν τις δικές μου ακόμα πιο έντονες και τονίζει πολύ το βλέμμα. Τις φοράω σε ειδικές περιπτώσεις, δεν τις φοράω για ένα καφέ, ας πούμε, ή για να πάω για ένα ποτό. Αν μου έρθει κάποια στιγμή και θέλω έτσι πολύ έντονο βλέμμα, θα τις φορέσω, αλλά γενικά δεν θέλω να ταλαιπωρώ πάρα πολύ τις βλεφαρίδες μου. Γνωρίζετε ότι πρέπει να αλλάζετε μάσκαρα κάθε 3 μήνες? Ναι. Ποια μάσκαρα χρησιμοποιείτε? Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ 3. Χρησιμοποιώ την Lashes Go Wild της Essence. Σας το έχω δείξει αυτό το προϊόν και στο προηγούμενο μου βιντεάκι που είχα κάνει review για την Essence. Το βουρτσάκι του είναι έτσι.
δεν δίνει ιδιαίτερο κουκί, ιδιαίτερο μάκρος. Εγώ το χρησιμοποιώ για πρωί. Χρησιμοποιώ δύο για πιο βράδυ, έτσι όταν θέλω ένα πιο έντονο αποτέλεσμα. Και θα σας πω γιατί χρησιμοποιώ δύο. Χρησιμοποιώ την Colossal και την Magnalas. Λοιπόν, και γιατί τώρα χρησιμοποιώ δύο. Διότι η Magnalas της Radiant έχει αυτό εδώ το πινελάκι, που είναι αρκετά μεγάλο. Όταν την είχα βάλει πρώτη φορά είχα πάθει λίγο εγκεφαλικό, γιατί είχα λερωθεί πάρα πολύ, δηλαδή ήταν σαν να φόραγα eyeliner και χοντρό μάλιστα, χοντρή γραμμή eyeliner. Οπότε μετά τη δοκίμασα και με άλλες μάσκαρα και κατέληξα στο εξής. Βάζω μία στρώση από την Colossal, έτσι λεπτή, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, και αυτό γιατί, χρησιμοποιώ αυτό γιατί μου δίνει ένα έτσι σχετικά μάκρο στις λεφαρίδες μου, αλλά μου τις ξεχωρίζει πάρα πολύ καλά. Και μετά βάζω τη Magnalas, που αυτή δίνει φοβερό όγκο και φοβερό μάκρος, αλλά τη βάζω από τη μέση και προς τα πάνω για να μην λερωθώ. Και μετά ξαναπερνάω αυτήν εδώ για να μου τις ξεχωρίσει λίγο, γιατί η Magnalas μου τις ενώνει λίγο. Έχω κάνει αναλυτικό post για τη Magnalas, θα σας το αφήσω από κάτω να το δείτε αν θέλετε. Συνεχίζω. Σεφορά έχω το center. Γενικά προτιμώ τα χοντό center, γιατί εκτός από καλλυντικά έχουν πάρα πολλά προϊόντα, τα πάντα, από καθαριστικά για το πρόσωπο, για το σώμα, body lotion, έχουν τα πάντα, έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία και έχουν drugstore κυρίως εταιρείες, δηλαδή έτσι πιο οικονομικές, ενώ η Sephora, εκτός από την εταιρεία Sephora που έχει, εκτός από τα καλλυντικά βασικά Sephora που έχει, έχει νομίζω περισσότερο αρώματα, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπαίνω και πολύ στα Sephora, και έχει και εταιρείες που δεν τις βρίσκεις, η αλήθεια είναι, σε άλλα καταστήματα, όπως του Faced Benefit, αλλά γενικά προτιμώ τα Hondo Center. Αγοράζετε από ξένα site εταιριών καλλυντικών που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα? Ναι, έχω αγοράσει κυρίως πιο παλιά από την Elf. Μου άρεσαν κάποια προϊόντα, κάποια άλλα δεν μου άρεσαν, αλλά θέλω να δοκιμάσω και άλλες εταιρείες, όπως Rimmel, NYX, W7, θέλω να δοκιμάσω και από αυτά. Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε στο μακιγιάζ? Νομίζω χρησιμοποιώ όλα τα εργαλεία, πινέλα, τσιπιδάκια τα φρύδια, ψαλιδάκια τις βλεφαρίδες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, τώρα δεν μου έρχεται, πάντως νομίζω ότι τα χρησιμοποιώ όλα. Χρησιμοποιείτε βάση πριν το μακιγιάζ? Χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό αυτό εδώ το primer από τα Sephora. Τώρα για αυτό το προϊόν δεν μπορώ να σας πω γνώμη ακόμα, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγες φορές. Την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα ήταν χάλια, μου έβγαλε λιπαρότητα μέσα σε μισή ώρα. Τη δεύτερη φορά όμως που το χρησιμοποίησα νομίζω μου κράτησε όλο το βράδυ χωρίς να βγάλει σχεδόν καθόλου λιπαρότητα. Οπότε πρέπει να το χρησιμοποιήσω ακόμα 1-2 φορές για να δω αν μου αρέσει τελικά ή όχι. BB cream ή CC cream? Χρησιμοποιώ BB cream. Έχω χρησιμοποιήσει και CC cream και δεν μου άρεσε πολύ, οπότε θα μπω BB cream και χρησιμοποιώ αυτήν εδώ της Garnier. Έχω κάνει και για αυτήν αναλυτικό post, θα σας το βάλω από κάτω. Τι γνώμη έχετε για τις σκιές ματιών? Την καλύτερη. Πιστεύω ότι βοηθούν πολύ στο μακιγιάζ. Για παράδειγμα, αν έχετε μικρά μάτια και θέλετε λίγο έτσι να τα μεγαλώσετε και να τα φωτίσετε, βάζετε μια ανοιχτόχρωμη σκιά, ενώ αντίθετα αν έχετε μεγάλα μάτια και θέλετε λίγο να τα μικρύνετε, βάζετε μια σκουρόχρωμη σκιά. Οπότε θεωρώ ότι βοηθούν πάρα πολύ. Ποια είναι η αγαπημένη σας σκιά ματιών? Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση δυσκολεύτηκα λίγο, γιατί πραγματικά όλες οι σκιές που έχω μου αρέσουν, αλλά κατέληξα σε αυτήν εδώ που είναι από την 17, είναι το 04, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, μα ελπίζω να φαίνεται, είναι αυτό εδώ. Και συνεχίζω. Χρησιμοποιείτε καθημερινά σκιές στα μάτια? Όχι κάθε μέρα, αλλά αν χρειαστεί να βγω, ας πούμε, πρωί καθημερινά, θα έβαζα μια έτσι πιο σαμπανιζέ σκιά, έτσι μπέζ, δεν θα έβαζα έντονα χρώματα.
Χρησιμοποιείται μολύβι ή υγρό eyeliner. Χρησιμοποιώ και τα δύο. Μολύβι χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα, είτε μαύρο είτε άσπρο. Eyeliner χρησιμοποιώ κυρίως το βράδυ. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται μολύβι ή eyeliner? Όπως είπα και πριν, μολύβι χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα. Eyeliner δεν βάζω τόσο συχνά, βάζω μια φορά δύο τη βδομάδα. Τι γνώμη έχετε για την πούδρα? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο μακιγιάζ να βάλετε μια πούδρα, και γιατί θα σετάρει το μακιγιάζ σας, δηλαδή το make-up, και θα αποτρέψει έτσι τη γυαλάδα να εμφανιστεί πολύ σύντομα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας κραγιόν? Το αγαπημένο μου κραγιόν είναι της MAC, το Snob. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι. Είναι ένα απλό ροζ. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να το φορέσω πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ρουζ? Το αγαπημένο μου ρουζάκι είναι από την παλέτα των Sephora. Είναι αυτό εδώ το χρωματάκι. Ελπίζω να το βλέπετε καλά. Είναι ένα πολύ ωραίο ροζάκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Κρατάει πάρα πολύ πάνω στα μάγουλά σας. Αγοράζετε make-up από το eBay? Όχι, αλλά έχω στα μπάρι το Healthy Mix της Bourjois, που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και θέλω να το αγοράσω, αλλά εδώ έχει γύρω στα 20 ευρώ και μου φαίνεται έτσι λίγο ακριβό, οπότε λέω να το πάρω από το eBay. Σας αρέσουν τα φαρμακευτικά γαλλυντικά? Έχω δοκιμάσει μόνο lip balm και κάποια μανό του κορέ που τα βρίσκω πάρα πολύ καλά, αλλά θα ήθελα σίγουρα να δοκιμάσω και άλλα φαρμακευτικά γαλλυντικά και έχω δει ένα πολύ ωραίο make-up του κορέ νομίζω και θέλω να το δοκιμάσω. Ποια καταστήματα εταιρείας γαλλυντικών θα θέλατε να επισκεφτείτε? Σίγουρα εταιρείες που δεν έχουμε εδώ, όπως είναι η NYX, η Rimmel, W7. NYX έχει βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αλλά μου πέφτει λίγο μακριά. Έχετε κάνει κάποια μαθήματα μακιγιάζ ή θα θέλατε να κάνετε? Έχω κάνει 5 μήνες μαθήματα αισθητικού μακιγιάζ και να σας πω λίγο πώς είναι. Συνήθως τα εργαστήρια ελευθερών σπουδών, στο οποίο σπούδασα εγώ, χωρίζουν το μακιγιάζ σε δύο τομείς. Το αισθητικό μακιγιάζ που έκανα εγώ και φτάνει από τα βασικά πράγματα για το μακιγιάζ μέχρι και νηφικό, και στο επαγγελματικό μακιγιάζ, το οποίο είναι μακιγιάζ τηλεόρασης, κινηματογράφου, θεάτρου, έχει special effect, που θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να το κάνω κάποια στιγμή και να πάω και στο επαγγελματικό, αλλά μέχρι τώρα έχω σπουδάσει μόνο αισθητικό μακιγιάζ. Έχετε ξεχάσει να χρησιμοποιήσετε κάτι στο μακιγιάζ σας? Έχω ξεχάσει 2 φορές να βάλω μάσκαρα και πραγματικά έχω πάθει κεφαλικό, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη μάσκαρα, αλλάζει όλο το βλέμμα. Τι είναι αυτό που θεωρείς λάθος στο μακιγιάζ? Καταρχάς θεωρώ λάθος στο μακιγιάζ το σκουρόχρωμο make-up, δηλαδή το να φοράς πιο σκούρο make-up από την απόχρωση που πρέπει. Επίσης θεωρώ λάθος το να προσπαθείς να σκουρίνεις λίγο το χρώμα του make-up με τερακότα, με αποτέλεσμα να βγαίνει πάρα πολύ σκούρο και να φαίνεται η διαφορά μεταξύ προσώπου, λαιμού και του υπόλοιπου σώματος. Α, και επίσης θεωρώ πολύ λάθος και το πολύ έντονο ρούζ. Σας αρέσουν οι ανοιχτόχρωμες στις αποχρώσεις του μακιγιάζ ή οι πολύχρωμες? Γενικά μου αρέσουν όλα τα χρώματα, χρησιμοποιώ από τα πιο απαλά χρώματα, τα καφέ, τα μπέζ, τα μπρονζέ, μέχρι πολύ έντονα όπως ροζ, μπλε, γαλάζιο, γαλαζοπράσινο. Γενικά μου αρέσουν όλες αυτές οι σκιές. Αν έπρεπε να φύγεις από το σπίτι μόνο με ένα προϊόν μακιγιάζ, ποιο θα ήταν αυτό? Αν θεωρείτε προϊόν μακιγιάζ, σίγουρα δεν θα έφευγα από το σπίτι μου με ένα lip balm. Αν μπορώ να διαλέξω άλλο ένα, θα έλεγα σίγουρα το concealer, γιατί πιστεύω ότι είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο στο μακιγιάζ, από το πιο χρήσιμα τουλάχιστον, γιατί και καλύπτει τις ατέλειες και φωτίζει κάτω από το μάτι, οπότε πιστεύω με το concealer μπορείτε να βγείτε έξω από το σπίτι μόνο με αυτό. Νομίζετε ότι μπορείτε να δείχνετε καλά και χωρίς μακιγιάζ? Η απάντηση αυτή θα με βρει στο ενδιάμεσο, δηλαδή έχω ξυπνήσει κάποιες φορές και δεν μου αρέσει καθόλου το πρόσωπό μου, είτε επειδή έχω βγάλει σπυράκια ή επειδή δεν είναι εντατωμένο πολύ καλά το πρόσωπό μου και γενικά το χρειάζομαι σίγουρα το μακιγιάζ. Έχει τύχει να ξυπνήσω και άλλες φορές που εντάξει, λέω καλά είμαι, βγαίνω έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποια είναι η γνώμη σας για το μακιγιάζ?
Πιστεύω ότι το μακιγιάζ βοηθάει πάρα πολύ στο να καλύψεις ατέλειες, στο να αναδεικνύεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου και κατά τα ψέματα πολλές φορές μας δίνει αυτοπεποίθηση. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ, αλλιώς δεν θα το σπούδαζα κιόλας. Αυτό ήταν το tag με τις 40 ερωτήσεις. Θα κάνω κάποιες κοπέλες tag, οπότε ανοίξτε κάτω το description box να δείτε αν σας έχω κάνει. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!